Κάνω μία μικρή παρένθεση για τα όσα συνέβησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν νομίζουν κάποιοι εδώ μέσα ότι τα συμβάντα και τα όσα γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακριά από την Ελλάδα, κάνουν λάθος. Μπορούν να δουν την 4η Ιουλίου πόσοι πολιτικοί και πόσοι γραμματείς είχαν πάει στην πρεσβεία την Αμερικανική για διαπιστευτήρια και καλή διάθεση απέναντι στους Αμερικανούς. Εμείς έχουμε πει ότι όποιος μπαίνει σε πρεσβείες ρωσικές, αμερικανικές, γερμανικές, γαλλικές δεν έχει καμία θέση στην ελληνική λύση. Ξεκινώ από αυτό. Εδώ έχουμε μία σύγκρουση. Μία σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων. Γιατί αυτό που συνέβη στον πρόεδρο Τραμπ, και φαντάζομαι ότι όλοι το καταδικάσατε, θέλω να το πιστέψω, γιατί οι σφαίρες όπου και αν κατευθύνονται και η βία από όπου και αν προέρχεται πρέπει να καταδικάζεται. Έχουμε δύο διαφορετικούς κόσμους. Και αυτοί οι δύο διαφορετικοί κόσμοι αποτυπώνονται και μέσα στη Βουλή. Για να μην γενικολογούμε. Είναι ο κόσμος του Biden και είναι ο κόσμος του Τραμπ. Είναι ο κόσμος του Φωτός, είναι ο κόσμος της δημοκρατίας, της λαϊκής κυριαρχίας, είναι ο κόσμος των πανανθρώπινων αξιών και της ειρήνης. Είναι ο κόσμος του Τραμπ. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τον κόσμο του Biden. Είναι ο κόσμος του δεσποτισμού, ο κόσμος του αυταρχισμού, ο κόσμος των μη κυβερνητικών οργανώσεων, ο κόσμος των συνεχών πολέμων και ο κόσμος των υποχρεωτήτων σε αντίθεση και σύγκρουση με την ίδια την ουσία της δημοκρατίας. Ήρθε η ώρα λοιπόν το ελληνικό κοινοβούλιο να αποφασίσει με ποιον κόσμο είναι. Με τον κόσμο του σκοταδιού ή τον κόσμο του φωτός. Γιατί το επιλέξατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, να είστε Μπαϊντενόπουλοι. Να είστε με τον κόσμο του φωτός. Τον κόσμο του πολέμου, τον οποίο εσείς επιλέγετε. Του σκοταδιού, όχι του φωτός. Να το διορθώσω. Και το λέω αυτό με πόνο ψυχής. Γιατί η Ελλάς είναι η χώρα που γέννησε τη δημοκρατία. Η Ελλάς είναι αυτή που γέννησε τις πανανθρώπινες αξίες της ιδιοπροσωπείας του ανθρώπου. Η Ελλάς είναι η χώρα της φιλοσοφίας, η χώρα της διαλεκτικής. Εσείς όμως ως κόμμα, και αναφέρομαι στη Νέα Δημοκρατία, δεν έχετε ούτε μία σχέση με αυτό ακριβώς, τον κόσμο του φωτός. Είστε το σκοτάδι και πραγματικά πρέπει να αλλάξετε ρότα. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχετε τέτοια λατρεία με έναν Biden, ο οποίος πραγματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην παγκόσμια ειρήνη. Και εδώ το ερώτημα που γεννάται είναι αμήλικτο. Ποιοι θέλουν πραγματικά την ειρήνη? Ποιος θέλει ειρήνη στην περιοχή μας? Ο Biden ή ο Τραμπ? Όχι στα λόγια, στις πράξεις. Οι πράξεις λοιπόν του Biden είναι πράξεις πολεμοκάπηλου που θέλει να πουλάει όπλα και να σκοτώνονται άμαχοι, να σφάζονται άνθρωποι. Αυτή είναι η διαφορά μας σε σχέση με τον Biden. Και γιατί τον μισούν τόσο τον Τραμπ? Βλέπω δημοσιογράφους στα κανάλια. Πολύ μίσος για τον Τραμπ. Δημοσιογράφοι. Απέχθεια. Ζήτω ο Biden. Ενοχλούνται. Αν διαβάζετε τους τίτλους την ώρα της δολοφονίας, θα λέγατε πραγματικά ότι αυτοί δεν είναι δημοσιογράφοι, αυτοί είναι τσιράκια του Biden. Άλεγαν να λέει για ήχους, ότι δεν ήταν έτσι, ότι ήταν λίγο τρελός, λίγο παλαβός. Κρύβεται ένα ερώτημα. Όχι γιατί μισείτε τον Τραμπ, κύριοι δημοσιογράφοι, αλλά γιατί μισείτε την ειρήνη. Η ειρήνη στον πλανήτη είναι το ζητούμενο αυτή τη στιγμή, η κατάπαυση του πολέμου στην Ουκρανία, γιατί οδηγεί την Ευρώπη σε ομοιρία πίσω από τα αμερικανικά συμφέροντα. Αυτά γιατί πραγματικά δεν πρέπει κανείς να διαχωρίζει τη θέση του από αυτά που γίνονται. Και πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Το τι πανικός έχει πέσει από αυτή την ιστορία, την άνοδο του Τραμπ, αποδεικνύεται από τον άνθρωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αλικάκο. Που αν δεν κάνω λάθος, η κόρη του κύριου Αλικάκου, έτσι με ενημέρωσαν, είναι και μέλος της ΔΑΠ. Ας το ψάξει λίγο η Νέα Δημοκρατία. Ακούστε τώρα. Ο άνθρωπος που ελέγχει αν υπάρχει ψευδής ή άλλη είδηση, είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Όχι ο ίδιος, η οικογένειά του. Θα μου πείτε οικογενειακή ευθύνη. Έλα μου όμως που φαίνεται ο ίδιος ότι έχει τρομοκρατηθεί. Ξέρετε τι είπε για την απόπειρα δολοφονίας αυτός ο αμέμ του ηθικής άνθρωπος και ελεκτής της δημοσιογραφίας, κύριε Πλεύρη? Τον ήπιαμε.
σε ανάρτησή του, την καταθέτω στα πρακτικά. Λέει ο άνθρωπος που ελέγχει τις ειδήσεις, αν είναι ψευδής ή αληθής, ότι τον ήπιαμε. Γιατί σώθηκε ο Τραμπ. Διεσώθη. Δεν δολοφονήθηκε. Εγώ λοιπόν λέω του κυρίου, γιατί ενοχλήθηκε, κάτι απλό. Ο πρώτος νόμος που θα φέρουμε εδώ, στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είναι η κατάργηση, γιατί με ΦΕΚ υπάρχει ο Αλικάκος και η παρέα του, αυτών των ψευδών, το τονίζω, των ψευδών ισχυρισμών του Αλικάκου. Θα καταργήσουμε αυτούς τους ανθεληνικά χώαξες και θα δημιουργηθεί μια πραγματική επιτροπή ελέγχου των ειδήσεων. Πραγματική επιτροπή. Από μέλη ενός συντακτών, από εκπροσώπους των κομμάτων, από εισαγγελείς και δικαστές. Για να μπορεί να είναι άμπλεμπτη η δική του συμπεριφορά. Θα καταργήσουμε τα ανθεληνικά χώαξες, γιατί πολεμούν την αληθινή ενημέρωση των Ελλήνων. Και ρωτάω την κυβέρνηση, επειδή σας ακούω, κύριε συνάδελφοι, και θέλω να μου απαντήσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, θα αλλάξετε τον εκλογικό νόμο, ναι ή όχι? Ερώτηση. Θα φέρετε νέο εκλογικό νόμο? Θα ανεβάσετε το όριο της εισόδου της Βουλής στο 5%, ναι ή όχι? Στείλτε ένα μήνυμα στο Μαξίμου. Στείλτε για να ενημερωθεί και εσείς, κύριε Πλεύρη. Στείλτε, θέλω απάντηση τώρα, εδώ. Εδώ, απάντηση. Θα το πάτε στο 5%. Θα κατεβάσετε το όριο αυτοδυναμίας στο 34%, γιατί έτσι βολεύεστε? Και να σας πω, πείτε του Πρωθυπουργού, ούτε με 34% βολεύετε. Πάντε το στο 24%, μπας και σωθείτε. Ούτε 34% το κατεβάσετε, βολεύεστε. Ρωτώ, θα αλλάξει ο εκλογικός νόμος, δεσμευτείτε? Γιατί 5%, αυτό λέγεται καλποθυρία. Και εμείς λοιπόν ερχόμαστε εδώ ως Δημοκρατικό Κόμμα, κύριε Πλεύρη και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, και καταθέτουμε πρόταση νόμου την οποία θέλω να ψηφίσετε. Τι λέει αυτή η πρόταση νόμου, κύριε Παπά? Κόμματα που χρωστούν χρήματα σε ΔΕΗ, τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες, παραπάνω ποσό του ενός έτου της επιχορηγήσεώς τους, να μην μπαίνουν μέρος στις εκλογές. Πρόταση νόμου την καταθέτουμε επισήμως και περιμένουμε πόσοι από εδώ μέσα θα την υπερψηφίσουν. Δεν θα βάζετε όριο 5% για να μην μπουν κάποιοι άλλοι μες στη Βουλή, επειδή βολεύεστε εσείς, θα κατεβάζετε τον πήχη, τον ανεβάζετε, όταν είστε ένα χρεοκοπημένο κόμμα, το οποίο χρεοκόπησε τη χώρα, το οποίο χρεοκόπησε τους πολίτες, το οποίο χρεοκόπησε στα εθνικά θέματα όλη την Ελλάδα, χωρίς να έχετε τις επιπτώσεις. Στα πρακτικά της Βουλής, η πρόταση νόμου της Ελληνικής Λύσης να μην μπορεί να παίρνει μέρος ένα κόμμα το οποίο χρωστά στα τραπεζικά εισοδήματα, στην ΔΕΗ, στο νερό και οπουδήποτε αλλού. Πριν λίγες μέρες σας κατήγγειλα για εσχάτη προδοσία λόγω των πράξεών σας. Κάποιοι θέλετε αποδείξεις. Θα σας δώσω λοιπόν τις αποδείξεις. Είναι αλήθεια ότι η Ελλάς, κύριε Παπά, πρωτοσέλιδος στην Εθνική Δημοκρατία, έστειλε 40 κομμάντος τη ΖΙΤΑ ΕΜΑΚ? Είσαστε και καταδρομέας, κύριε συνάδελφε. Από το μεγάλο Πεύκο στην πόλη Ελμπλάνκ της Πολωνίας, ναι ή όχι? Έχουμε στείλει καταδρομής, ναι ή όχι, στα σύνορα εκεί Πολωνίας και Ρωσίας, ναι ή όχι? Δεν θέλω διαρροές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αυτά τα περίεργα πολιτικάντικα. Θέλω διάψευση κανονική. Εστάλησαν 40 κομμάντος για να είναι έτοιμοι να εμπλακούν αν γίνει εμπλοκή στα σύνορα Πολωνίας-Ουκρανίας? Ή δεν ξέρετε ότι η Πολωνία διεκδικεί το δυτικό κομμάτι της Ουκρανίας, κύριε Πλεύρη? Ιστορικά είναι Γαλλικία. Και οι Πολωνοί ιστορικά έχουν διεκδικήσει από την Ουκρανία το δυτικό της κομμάτι. Τι δουλειά έχει εκεί η Ελλάδα? Τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί? Θέλω επίσημη διάψευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Γιατί σας έχω εκπλήξει μετά. Έχω τα έγγραφα. Γι' αυτό και δεν βγαίνει επισήμως η κυβέρνηση να διαψεύσει. Διαρροές έδωσε. Έχουμε έγγραφα στην Ελληνική Λύση. Και ό,τι λέμε μπορούμε και το αποδεικνύουμε. Αυτή είναι η διαφορά μας. Δεύτερη ερώτηση. Ζήτησε το πολεμικό ναυτικό να ελιμενίζεται σκάφος του πολεμικού ναυτικού στη Σάμμο, στο Βαδί, κύριε Πλεύρη, κοινοβουλευτικέ εκπρόσωπε, και αρνήθηκε το λιμενικό, ναι ή όχι? Έγινε αυτό?
Δηλαδή το πολεμικό ναυτικό ζητάει να έχει ένα πολεμικό πλοίο στη Σάμο δίπλα που είναι προς το πολύ στενό το πέρασμα για να βλέπει τι γίνεται. Και το λιμενικό ταμείο, παρακαλώ. Το λιμενικό ταμείο αρνείται. Γιατί? Θέλετε απόδειξη? Το έγγραφο στα πρακτικά της Βουλής. Πάρτε το. Αν αυτά δεν είναι προδοσία, μπορεί να λέγεται ανοησία. Πείτε το, ανοησία. Είτε προδοσία όπως λέμε εμείς, είτε ανοησία, είστε επικίνδυνοι για τη χώρα και τα εθνικά της θέματα. Πάμε στα υπόλοιπα. Χθες ο φίλος σας ο Ράμα κατέθεσε στεφάνι στους τσάμιδες. Το Υπουργείο Εξωτερικών έστειλε μια επιστολή. Εσείς είστε αναγωνιστής, σας θυμάμαι μαζί παλιά, κύριε Πλεύρη. Ήσουν μαζί εκεί. Βόρειο Ήπειρο πήγαινε εκεί, αγωνιζόσουν. Τι έγινε στους τσάμιδες, κατέθεσε στεφάνι ο Ράμα. Δεν θα πεις τίποτα σήμερα? Θα πεις? Το Υπουργείο Εξωτερικών θα στείλει διάβημα? Θα δούμε. Βλέποντας και κάνοντας. Πάμε και στην ουσία. Πάμε στα οικονομικά. Δεν θα σας πω για την οικονομία κατά που πάει. Δεν θα σας πω ότι η Ελλάδα έχει την πέμπτη χειρότερη θέση στο θέμα της διατροφής. Έκθεση Γυροστάτ. Το 2023 το 9,5% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν ήταν σε θέση να αντέξει οικονομικά ένα γεύμα. Η Ελλάδα 38%. 38% κύριε Πλεύρη. 38% κυρία Υπουργέ. Των Ελλήνων δεν μπορούν να βγάλουν οικονομικά τα γεύματά τους. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Μόνο αυτό σας λέω. Γυροστάτ. Και λέγατε ότι η ιδιωτικοποίηση θα μας φέρει φθηνό ρεύμα. Θυμάμαι το Χατζηδάκη 2020 να λέει το εξής. Η υψηλότερη τιμή χονδρεμπορική σε όλη την Ευρώπη στο ρεύμα και αυτό η κυβέρνηση δεν θα το επιτρέψει να γίνει. 2020. Ο άνθρωπος των ειδικών αποστολών, ο κομάντος καταστροφής που λέγεται Χατζηδάκης. Όπου το στείλατε τα κατέστρεψε όλα. Πάλι πρώτοι είμαστε. Πανάκριβο το ρεύμα. Θα σας πω λοιπόν τι κάνετε. Όλοι σας. Γιατί το νόμο για τους παρόχους ενέργειας και το χρηματιστήριο το ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με εσάς και το εφαρμόζει και το ΠΑΣΟΚ. Οι τρεις σας. Πείτε στον ελληνικό λαό την αλήθεια. Σας βλέπω στα τηλεοπτικά πάνελ να μαλώνετε για το ρεύμα. Έβλεπα ένα του ΠΑΣΟΚ και ένα του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα να λένε διάφορα για τη Νέα Δημοκρατία. Που φταίει αυτή. Το νόμο το δικό τους εφαρμόζεται. Το νόμο των παρόχων ενέργειας και του χρηματιστήριου ενέργειας. Να σας πω λοιπόν τι κάνατε. Πώς κλέβετε. Φτιάξατε 5 νταβατζίδες παρόχους ενέργειας που κλέβουν, ληστεύουν τους Έλληνες. 5 νταβατζίδες που έλεγε ο Κώστας Καραμαλής. Αυτούς φτιάξατε. Ποιοι είναι οι νταβατζίδες? Ας πω εγώ, γιατί εγώ δεν φοβάμαι να λέω ονόματα. Είμαστε το μόνο κόμμα που δεν φοβάται να λέω ονόματα. Και τον νταβατζής το εννοώ. Διότι όταν κλέβεις την τσέπη του ελληνικού λαού, ληστεύεις τον Έλληνα, για μένα είσαι νταβατζής. Και γιατί είσαι νταβατζής? Γιατί σε φοβάται το πολιτικό προσωπικό της χώρας. Δεν λέει όνομα. Ποιοι είναι οι πάροχοι ενέργειας? Να βγει ένας εδώ μέσα να πει ένα όνομα. Ένας βουλευτής. Ένα όνομα να πει. Δεν τολμάει κανείς. Φοβισμένοι, δειλοί. Και αυτό είναι με στεναχωρεί. Όταν ο εκπρόσωπος του ελληνικού λαού δηλιάζει, τρέμει μπρος τον ολιγάρχη, δεν αξίζει να εκπροσωπεί τον περήφανο ελληνικό λαό. Αυτοί οι κύριοι λοιπόν, Μυτιλινέως, χορηγός γνωστού κομματιδίου, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ο κύριος Κοπελούζος, μην ξεχάσω για κανένα και παρεξηγηθούν, όχι τίποτα άλλο. Έτσι. Και άλλοι δύο είναι, αν δεν κάνω λάθος. Και είναι και ο Μαρινάξης είναι μέσα στον κόλπο, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Ποιος? Ο Περιστέρης. Το Περιστέρι της νίκης της Νέας Δημοκρατίας. Που όπου γάμος και χαρά, όπου έργο δημόσιο, όπου παροχή ανεμογεννήτρια, Περιστέρης στέλνει περιστέρια στο Μαξίμου και υλοποιείται πάρα αυτά η εντολή. Τα λέω αυτά γιατί. Τι ποσοστό ενέργειας διαπραγματεύεται στο χρηματιστήριο ενέργειας? Η Ευρωπαϊκή Ένωση, κύριε Πλεύρη, 25%. Η Ελλάδα, ξέρετε πόσο? 100%. Γι' αυτό είναι ακριβό το ρεύμα. Γιατί εργάζεστε όλοι υπέρ των ταβατζίδων. Γιατί δεν τολμάτε να βάλετε χέρι σε αυτούς τους ταβατζίδες. Γιατί είστε φοβισμένοι, δειλοί, ανίκανοι να αναλάβετε τις τύχες ενός περήφανου λαού, ενός περήφανου έθνους, το οποίο επιζητά την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την αυτοτέλεια και την αυτάρκειά του. Θέλετε να σας αποδείξω γιατί υπηρετείτε τους νταβατζίδες? Θα το ξανακάνω ακόμη μια φορά.
βγάλατε τα POS, ταλαιπωρήσατε όλο τον κόσμο. Πόσα κέρδη είχαν οι τράπεζες από τα POS, ξέρει κανένας σας? 1,8 δις ευρώ από τα POS, γιατί παίρνουν ποσοστάκια. Σας το κογλύφους είναι οι φίλοι σας. Βάλατε τα POS, οικονόμησε η εταιρεία που είχε τα POS, ασύμβατα, προβλήματα, λογιστές, ειδικοί, τεχνικοί να πληρώνονται, δεν δουλεύανε, τρέχαν ξανά στην εταιρεία μου, τα αντιμετώπισα εγώ. Τρεις μέρες, μας ταλαιπωρήσατε, μας δημιουργήσετε προβλήματα. Ποιος κερδίζει? 1,8 δις κερδίζουν οι τραπεζίτες. Οι φίλοι μας. Δεν πληρώνουν τόκο, δεν πληρώνουν φόρο, έχουν εξυπηρετήσεις, κάναμε ανακεφαλοποιήσεις, παίρνουν και το κοκκληφικά 1,8 δις. Όλα αυτά λοιπόν σας τα λέω για ένα λόγο. Χθες φίλος μου ταξίδεψε στην Ισπανία, κύριε Παπά, και μου έστειλε, κύριε Πλεύρη, το αντίτιμο του εισιτηρίου. Ακούστε, τρένο Βαρκελόνη-Μαδρίτη. Από πού να το πιάσω τώρα? Από τον Τοσυρμό κινείται με 298 χιλιόμετρα την ώρα. Ακούστε το νούμερο, 298 χιλιόμετρα την ώρα. Τρένο. Και εσείς, κύριε Πλεύρη, 5-6 χρόνια κυβερνάτε και έχετε τον Ακάκιο. Το θυμάστε τον Ακάκιο? Τον Ακάκιο, του τρικούπ, το τρένο, τούκου, πάμε και όπου βγει. 2 ώρες και 50 λεπτά τα 600 χιλιόμετρα. Δωρεάν Wi-Fi, καφέ και κλιματισμό. Πόσο πλήρωσε τη διαδρομή, κύριε Πλεύρη? Εδώ η αποδείξη, δεν κορδεύουμε κανέναν εμείς. 34 ευρώ. Πάρτε τα. 34 ευρώ. Αυτοί είστε. Είστε η κυβέρνηση των νεόπτωχων Ελλήνων, η ηθική αυτουργή αυτού του συνεχούς εγκλήματος του οικονομικού μαρασμού της χώρας. Με αποδείξεις πλέον, όχι ενδείξεις. Πρόταση λοιπόν, κύριε Πλεύρη, αν θέλετε πραγματικά, γιατί κάποτε συμφωνήσαμε σε αυτό και δυο. Παλαιόθεν. Ναι, κύριε Υπουργέ μου, συμφωνούσαμε παλιά. Όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου ο μεγάλος είχε κάνει κρατική τη ΔΕΗ, ήξερε τι έκανε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Αλλά τι περιμένεις από τα μοιράκια του Σιμίτη που ήρθαν εδώ και κυβερνούν σήμερα οι υπουργοί και είναι συνάδελφοι του κυρίου Πλεύρη, ο οποίος κατά βάθος ξέρουν ντρέπεται. Ντρέπεται! Γιατί ο κύριος Σιμίτης κατέβασε τη σημαία στα Ίμια. Και αυτό το παιδί τότε, αν δεν κάνω λάθος, ήσασταν στο στρατό. Ήσασταν τότε καταδρομέας. Και αυτούς τους ανθρώπους συνεργάτες τους έχετε εκεί, τους Σιμητικούς. Ακούστε λοιπόν, κρατική ΔΕΗ. Θέλετε να υπάρχουν ιδιώτες ρεύματος? Ναι. Αλλά να παράγουν οι ίδιοι το ρεύμα τους. Οι ίδιοι να παράγουν ρεύμα. Όχι να το παίρνουν σε χαμηλή τιμή από τη ΔΕΗ και να το πουλάνε στον ιδιώτη. Στον Έλληνα καταναλωτή. Αυτοί δεν είναι επιχειρηματίες. Αυτοί, το ξαναλέω, είναι οι νταβατζίδες της χώρας. Και αυτούς τους νταβατζίδες θα τους πολεμήσει μόνο η ελληνική λύση. Καρτέλ παντού. Εταιρείες κινητής τηλεφωνίας καρτέλ. Καρτέλ στις τράπεζες, καρτέλ στις εταιρείες ενέργειας, καρτέλ στις ακτοπλοϊκές γραμμές, κύριε Πλεύρη. Συμφωνημένα όλα. Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση, όχι η δική σας, μια κυβέρνηση που αφήνει τη μαφία, των καρτέλ, να λειτουργούν ανεξέλεγκτα. Και μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να ελέγξει το καρτέλ και τη μαφία, είναι μια ανίκανη, μια επικίνδυνη, μια κυβέρνηση σε αποδρομή. Και έχετε και το φίλο μου τον Μάκη τον Βορύδη. Άκου δήλωση που έκανε. Ντράπηκα όταν τη διάβασα. Δεν έχουμε, λέει, κουμπί που να κάνει τους Έλληνες πλούσιους. Δήλωση του Υπουργού Επικρατείας στο Sky. Δεν έχουμε το κουμπί να κάνουμε τους Έλληνες πλούσιους. Εγώ θα το επιμηκύνω, κύριοι συνάδελφοι. Έχετε όμως το κουμπί να κάνετε τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Το είπε. Το είπε, δυστυχώς. Και επειδή είστε σε αποδρομή και κλείνω, θα σας πω το εξής. Είστε σε αποσύνθεση. Φαίνεται. Είστε σε κατάσταση πολιτικής σύψης. Είστε σε κατάρρευση. Φύγετε νωρίτερα από ό,τι πρέπει, γιατί όσο κάθεστε καταστρέφετε τη χώρα. Την διαλύετε, την αποσαρθρώνετε, την ρημάζετε, την ισοπεδώνετε. Και ακούστε τώρα τα καλύτερα. Και καλύτερα. Να σας πω, τι μαθαίνω. Ζήτησε ο Πρωθυπουργός της χώρας το κεφάλι του Λεπιδοφόρου. Δεν τα ξέρετε αυτά, κύριε Πλεύρη. Έχετε απομακρυνθεί από τότε με το γάμο των ομοφυλοφίλων από την Ορθοδοξία πολύ. Σας λέω λοιπόν ότι ναι, ζήτησε την κεφαλή του Λεπιδοφόρου. Γράφει ο ομογενειακός τύπος. Ποιο είναι όμως το αντίδωρο αυτής της συναλλαγής? Δείτε ποια κυβέρνηση έχουμε. Ζήτησε ο Πατριάρχης να βγάλετε από τη Μονή Εσφυγμένου όλους τους καλόγερους. Και 1 Αυγούστου, λέει, θα κάνετε ειδική επιχείρηση
τα ΜΑΤ θα μπουν μέσα στο Άγιον Όρος για να ξυλώσουν τη μονή εσφιγμένου. Σας ενημερώνω λοιπόν ότι θα είμαι εκεί εγώ. Και αν δω ματατζή, να χτυπάει μοναχό, θα γίνει της κακομοίρας στο ελληνικό κοινοβούλιο. Συναλλαγές ανίερες. Φάε τον ελπιδοφόρο, φάε το εσφιγμένου. Δεν αξίζουν σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία, την ορθοδοξία και τις πανανθρώπινες αξίες. Σας λέω, ό,τι λέμε επιβεβαιώνεται. Και αν θέλετε παραδείγματα, θα δώσω μερικά. Όσες φορές μιλήσαμε με επιχειρήματα, ο Πρωθυπουργός σας έλεγε ότι λέμε σαχλαμάρες. Ήταν εδώ ο Πρωθυπουργός, τον οποίο το συμπαθώ. Απλά το συμπονώ πλέον. Περνάει η Γολγοθά. Ανεβαίνει η Γολγοθά. Με μία διαφορά για το Μητσοτάκη. Θα έχει και σταύρωση, αλλά ανάσταση δεν θα έχετε ποτέ, ούτε εσείς, ούτε αυτός. Είναι τελειωμένη ιστορία. Έλεγα λοιπόν για ξυλόλιο και Τέμπη. Μας λέγατε ότι λέω σαχλαμάρες. Επιβεβαιωθήκαμε. Ό,τι και αν λέτε. Λέγαμε για αντιπυρικό υγρό στην Πάρνηθα. Μας έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι λέμε σαχλαμάρες. Επιβεβαιωθήκαμε και πάλι. Λέγαμε για τις ανεμογεννήτριες στα Καμένα. Πάντε λίγο πάνω εδώ στην Πάρνηθα. Έλεγε ο Πρωθυπουργός ότι λέμε σαχλαμάρες. Μπήκαν οι ανεμογεννήτριες. Λέγαμε για την αποψήλωση των νησιών από όπλα. Έλεγε ο Πρωθυπουργός, είναι σαχλαμάρες, θα τα αντικαταστήσουμε. Πάλι επιβεβαιωθήκαμε, δεν αντικαταστάθηκαν. Λέγαμε για την ακρίβεια, επιβεβαιωθήκαμε, έλεγε ότι λέμε σαχλαμάρες. Λέγαμε για την πείνα που έρχεται από το 2019 και έλεγε ποτέ δεν θα έρθει πείνα. Πάλι επιβεβαιωθήκαμε δυστυχώς και σαχλαμάρες, έλεγε ο Πρωθυπουργός. Όταν του έλεγα λοιπόν ότι πεθαίνουν εκτός μέθη άνθρωποι τότε που έβαλε τα αντιδημοκρατικά μέτρα και την υποχρεωτικότητα του εμβολίου, έλεγε ότι λέω σαχλαμάρες. Επιβεβαιώθηκα από τα αποτελέσματα ότι πέθαναν άνθρωποι εκτός μέθη. Έλεγα για τα lockdown, επιβεβαιώθηκα και γι' αυτό. Ακούστε τώρα τα χειρότερα. Έλεγα για τις παρενέργειες των εμβολίων και έλεγε ότι λέω σαχλαμάρες. Τα μάθατε τα νέα? Τα μάθατε? Δεν τα μάθατε. Ας ενημερώσουμε. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία έχετε ένα πρόβλημα ενημερώσεως, ξέρετε, γιατί είστε πιο αργοί από τις χελώνες. Πολίτικο. Το μάθατε? Σημερινό. Στα πρακτικά και το διαβάζω αυτούσιο. Δημοσίευμα του Πολίτικο. Το ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως έκρινε ότι η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, η κολλητή του Μητσοτάκη, η κολλητή που κάνει και διακοπές μαζί του, παραβίασε τους κανόνες, κρύβοντας τα στοιχεία από τη συμφωνία με τη Pfizer για τα εμβόλια. Τώρα, τι γίνεται τώρα, κύριε μου τώρα, δεν κατάλαβα. Παραγγέλλατε εμβόλια, το έλεγε η Ούρσουλα, και δεν έχετε ευθύνη εσείς. Παραγγέλλατε εμβόλια στην Ελλάδα εσείς με εντολή της Ούρσουλα και δεν έχετε ευθύνη. Δεν έχετε καμία ευθύνη. Έτσι, δεν έχετε καμία ευθύνη. Ανώτατο διοικητικό δικαστήριο της Ευρώπης σας λέω. Όχι ο Βελόπουλος. Τι γίνεται τώρα και λέει παρακάτω. Πρέπει να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα συμβόλαια αγοράς με τον Μπουρλά. Αυτό που ζητάτε εσείς για τα 30 εκατομμύρια. Τις άλλες υποθέσεις. Να σας δω εδώ τώρα τι θα κάνετε. Και στις δύο υποθέσεις. Να σας δω τι θα κάνετε τώρα εσείς. Εμείς κλείνοντας, απευθυνόμαστε κυρίως στους νέους. Για εμάς όλα είναι θέμα παιδείας. Παιδείας πολιτικής. Παιδείας κοινωνικής. Παιδείας εκπαιδευτικής. Παιδείας συνολικής. Και θα κάνω μια υπέρβαση. Θα διαβάσω κάτι που εκτιμά ο κύριος Παπάς. Από έναν εξαίρετο μπορεί να διαφωνεί κανείς. Και θα ολοκληρώσετε με αυτό, κύριε Πρόεδρε, φαντάζομαι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα διαβάσω κάτι που μπορεί να διαφωνεί κάποιος ιδεολογικά μαζί του. Αλλά η ουσία του περιεχομένου με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Χρόνης Μίσιος. Βέβαια. Ναι, κύριε Παπά μου. Διότι εμείς που προερχόμαστε από ένα προοδευτικό χώρο του Ανδρέα Παπαδρέου της λαϊκής ανεξαρτησίας και της κυριαρχίας μας, θυμόμαστε τα πολύ σημαντικά που προσέφερε η αριστερά και τα πολύ σημαντικά που προσέφερε η δεξιά. Τα ενώνουμε, προχωράμε και λέμε ψωμί, παιδεία, ελευθερία, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια μαζί. Αυτός είναι ο στόχος μας. Η παιδεία μας τελείωσε, έλεγε ο Χρόνης Μίσιος. Πρέπει να μιλάμε για εκπαίδευση και μάλιστα για εκπαίδευση τεχνικών ηλιθίων. Οι Γερμανοί έχουν έναν όρο ότι τα πανεπιστήμια τους παράγουν τεχνικούς ηλίθιους. Δηλαδή παράγουν γραναζάκια για το σύστημα με κάποιες γνώσεις στοιχειώδους τεχνικής. Και τα παιδιά περισσότερα συναισθάνονται. Το πρόβλημα δεν το ξέρουμε. Αλλά αντιλαμβάνονται πως οι επιλογές τους για σπουδές δεν καθορίζονται από την ανάγκη εμπραγματικότητα.
ενσωμάτωσης του εαυτού τους, των συναισθημάτων τους, των ταλέντων τους, αλλά από τη μεριά καθαρά από βιοποριστικούς λόγους. Το πώς θα επιζήσουν σε αυτό το φρικτό κόσμο για να βρούμε μια δουλειά που θα βγάζει λεφτά για να επιβιώσει. Και από την άλλη, αναπαράγοντας την ιεραρχία μέσα στο σύστημα, κάτω από τη θέληση των γονιών τους. Αυτά έλεγε ο Χρόνης Μίσιος. Αυτό το σύστημα, το σάπιο σύστημα που υπηρετούν τα τρία κυβερνητικά κόμματα, ήρθε η ώρα να το σπάσουμε, να το καταργήσουμε, γιατί θέλουμε ελεύθερα παιδιά, ελεύθερη Ελλάδα. Απευθυνόμαστε λοιπόν και με μια ρίση του Σοκράτους στα νέα παιδιά. Για να βρείτε παιδιά μου τον εαυτό σας, σκεφτείτε πρώτα τον εαυτό σας, σκεφτείτε πρώτα την Ελλάδα και όλα θα πάνε καλά. Υπάρχει λύση και λέγεται ελληνική.